Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, πριν από ένα χρόνο, η κυβέρνηση μετά από λίγο κόμπαζε για το πόσο θαυμάσια τα είχαμε πάει. Σήμερα έχει περάσει ένας χρόνος και υπάρχει μια τεχνογνωσία και μια γνώση του πώς είναι η ασθένεια, αλλά το κύμα της πανδημίας έχει βρει τη χώρα εντελώς απροετοίμαστη και μάλιστα σε μια κατάσταση που πολλοί την περιγράφουν ως τρομόδες και χαμός. Δηλαδή έχει καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπάρχουν άνθρωποι σε ράντζα, υπάρχουν άνθρωποι χωρίς εκτός μεθ, υπάρχουν ουρές που περιμένουν κόσμος. Δηλαδή μια κατάσταση που είναι τραγική. Οπότε η φυσιολογική ερώτηση, η πρώτη, είναι ποιες κατά τη γνώμη σας είναι οι αιτίες που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Κύριε Καλοδούκα, νομίζω ότι είναι πολυπαραγωγική η αιτία της αποτυχίας. Η κυβέρνηση όντως επαναπάθηκε στις δάφνες του πρώτου και ήπιου επιδημικού κύματος και πήγαμε στη δεύτερη φάση της πανδημίας χωρίς να προετοιμαστεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Υπήρξε η υγειονομική τραγωδία στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, την οποία τη βίωσε με πολύ δραματικό τρόπο ο κόσμος εκεί. Και στη συνέχεια, χωρίς αποτίμηση και χωρίς μια προσπάθεια να εντοπιστούν λάθη, προβλήματα, αβλεψίες, λάθος, ας πούμε, επιλογές, πήγαμε στο τρίτο επιδημικό κύμα, το οποίο αποδεικνύεται σφοδρότερο όλων. Η εικόνα που περιγράφεται είναι αυτή, είναι ακριβής. Είναι μια εξελισσόμενη υγειονομική τραγωδία αυτή την περίοδο στη χώρα μας. Τα δημόσια νοσοκομεία στο λεκανοπέδιο στην πραγματικότητα είναι σε ένα λειτουργικό blackout. Δεν αδυνατούν να φροντίσουν επαρκώς τους ασθενείς με COVID και υπάρχουν λίστες αναμονής πολλών ωρών έως και ημερών για διασωληνωμένους ανθρώπους που είναι εκτός εντατικής, αλλά και οι δημόσιες δομές πια αδυνατούν να αντιμετωπίσουν και τα υπόλοιπα νοσήματα του πληθυσμού, να αντιμετωπίσουν δηλαδή τις ανάγκες, τις υγειονομικές χρονίως πασχόντων και μάλιστα με σοβαρά και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα. Ουσιαστικά τα νοσοκομεία έχουν γίνει μια ασθένεια, νοσοκομεία. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα έχουμε μια συνολικά αποτυχημένη διαχείριση εκ του αποτελέσματος πια. Λέει όμως η κυβέρνηση ότι τα πήγαινε θαυμάσια σε σχέση με τις άλλες χώρες. Νομίζω ότι αυτό είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση να λέγεται αυτή την περίοδο και να γίνονται συγκρίσεις είτε με ποσοστά θανάτων είτε με άλλους δείκτες βολικούς για την κυβέρνηση. Η ουσία είναι ότι το τελευταίο διάστημα η αυξητική τάση και των κρουσμάτων και των διασωληνωμένων και των θανάτων κατατάσσει από εβδομάδα σε εβδομάδα, κατατάσσει τη χώρα μας στις πρώτες χώρες της Ευρώπης, στην πρώτη τριάδα της Ευρώπης. Υπάρχουν καθημερινά νέα ρεκόρ τα οποία καταρρύπτονται και προφανώς αυτό δεν μπορεί κανείς να το ωρεοποιήσει και να παρουσιάσει μια εικόνα, ας πούμε, επιτυχούς διαχείρισης. Γιατί έγινε αυτό? Ο βασικός λόγος είναι, κύριε Καλοδούκα, ότι η κυβέρνηση στην πραγματικότητα δεν ήθελε να επενδύσει στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Δεν ήθελε με την ευκαιρία της πανδημίας και με αφορμή την υγειονομική κρίση να κάνει μια μεγάλη και γενναία παρέμβαση ενίσχυσης των πόρων του Συστήματος Υγείας και των υλικών και των ανθρώπινων κυρίως, να ενδυναμώσει το ΕΣΥ, να εμπλέξει την πρωτοβάθμια φροντίδα έγκαιρα και αποφασιστικά στη διαχείριση της πανδημίας και στην προνοσοκομιακή στον προνοσοκομιακό έλεγχο των περιστατικών, δεν φρόντισε να υπάρχει μια εκτεταμένη ιχνηλάτηση κρουσμάτων και των επαφών τους στο γενικό πληθυσμό, δεν έκανε αυτό που λέμε επιδημιολογική επιτήρηση στην κοινότητα. Αυτή ήταν η κρίσιμη έλλειψη. Θεωρούσαν μάλιστα τα τεστ αρχικά, το θεωρούσαν τα πολλά τεστ αρχικά πεταμένα λεφτά. Εντάξει, έχουν υποθεί διάφορα τώρα σε αυτό. Και να μην προσλαμβάνουμε γιατρούς, γιατί αν προσλάβουμε γιατρούς πάλι πεταμένα λεφτά είναι, γιατί μετά τι θα τους κάνουμε. Αυτό λέγανε. Λοιπόν, έχουν υποθεί διάφορα. Υπάρχει μια. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε σχέδιο, πολιτικό σχέδιο να στηρίξει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Αναγκάστηκε υπό την πίεση της πανδημίας να αφήσει λίγο στην άκρη τη γραμμή της ιδιωτικοποίησης κρίσιμων τομέων του και των συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα. Όμως, επειδή ακριβώς δεν πίστευε αυτό το σχέδιο,
δεν έκανε αυτά που έπρεπε ούτε έγκαιρα, ούτε με την ποιότητα που χρειαζόταν και ούτε φυσικά με την αποτελεσματικότητα που είχε ανάγκη μια τόσο σημαντική υγειονομική κρίση. Θεωρώ ότι μέσα από ένα συνδυασμό λοιπόν ιδεολειψιών, ανεπαρκειών και λαθεμένων επιλογών πήγαμε σε αυτή την παρατηνόμενη φάση του lockdown, τα οποία πλέον νομίζω ότι είναι κοινά αποδεκτό ότι δεν λειτουργούν. Δεν αποδείξαν τίποτα. Δεν αποδίδουν, ακριβώς. Μα δεν είναι, όλοι το λένε πια. Ακριβώς. Και είναι και το αυστηρότερο στην Ευρώπη. Βεβαίως. Και το μεγαλύτερη διάρκεια. Βεβαίως. Δεν ενισχύθηκε στο μεσοδιάστημα, γιατί η λογική του lockdown είναι ότι κρατάω την κοινωνία κλεισμένη, περιορίζω τη διασπορά του ιού και δίνω χρόνο στο να προετοιμαστεί το σύστημα υγείας να αντέξει την αιχμή του επιδημικού κύματος. Αυτό δεν έγινε. Και ενώ προειδοποιούσαμε έγκαιρα και με βάση την εμπειρία και του δεύτερης φάσης ότι πρέπει να εμπλακεί ο ιδιωτικός τομέας, να αναλάβει ένα σημαντικό κομμάτι και από τα περιστατικά COVID, γιατί ξέραμε ότι στην αιχμή της κρίσης δεν θα αντέξουν τα δημόσια νοσοκομεία. Έστω όμως εγκαταστημένο το κάνει τώρα η κυβέρνηση. Έχει επιστατεύσει γιατρούς. Προσέξτε. Έχει εμπλέξει κάποιες δομές, ιδιωτικές δομές υγείας, στη φροντίδα κυρίως μη COVID περιστατικών και από τις χιλιάδες κλίνες που διαθέτει το λεκανοπέδιο, ιδιωτικές, μόνο 250 έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής για περιστατικά COVID. Α, δεν έχει τις υποδομές, αυτές τις τεράστιες υποδομές, γιατί είναι όλες επιχειρήσεις. Κανένα από τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια της Αθήνας δεν έχει εμπλακεί στη νοσηλεία περιστατικών COVID. Άστε. Απλώς για να έχουμε μια εικόνα, στη Γαλλία το 30% των συνολικών νοσηλιών ασθενών με κορονοϊό τα έχει αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας. Και επίσης ούτε τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα οποία έχουν υψηλού επίπεδου και υποδομές και εξοπλισμό και στελέχωση, τα μεγάλα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας, κανένα δεν αναλαμβάνει περιστατικά COVID. Αυτό είναι πολύ σοβαρή καταγγελία που κάνετε. Γιατί το ΓΝΑ και το Νίμιτς δέχονται περιστατικά μη COVID από τα δημόσια νοσοκομεία. Και το μόνο που έχει κάνει πρακτικά είναι αυτή η επιστράτευση των 200 περίπου ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών, η οποία γίνεται καθυστερημένα, δεν εντάσσεται σε ένα σχέδιο συνολικής αξιοποίησης και επίταξης του ιδιωτικού τομέα και νομίζω ότι δεν μπορεί να αποτελέσει την απάντηση σε αυτή τη μεγάλη κρίση και στην κατάρρευση την λειτουργική που υφίστανται σήμερα τα δημόσια νοσοκομεία. Θέλω να πείτε, προσέλαβε γιατρούς, αλλά όχι τις υποδομές του ιδιωτικού τομέα, που αυτό είναι το πιο κρίσιμο από όλα. Ακριβώς. Γιατί αν έχεις γιατρούς οι οποίοι κάθονται απλώς σε νοσοκομεία που δουλεύουν οι ασθενείς μέσα σε ράτζα, τι να τους κάνεις, θα βλέπουν απλώς τα ράτζα. Ναι. Ενώ υπάρχουν υποδομές οι οποίες δεν έχουν καθόλου επιστατευθεί. Η βασική ιδέα είναι εξής. Σε μία φάση που μένεται η μάχη με την πανδημία, η μόνη λογική επιλογή είναι να επιστρατεύσεις και να βάλεις υπό ένα κοινό σχεδιασμό όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις υγειονομικές και δομές, που διαθέτει το δημόσιο σύστημα, ο ιδιωτικός τομέας και οι ένοπλες δυνάμεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διαχειριστούμε αξιοπρεπώς και να φροντίσουμε αξιόπιστα τους ασθενείς αυτή την περίοδο. Είναι η μόνη λύση. Η κυβέρνηση δεν το πιστεύει αυτό. Έχει υποσχεθεί στους κλινικάρχες ότι θα παραμείνουν έξω από την διαχείριση των περιστατικών COVID για να μπορούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα την άλλη τακτική και κερδοφόρα δραστηριότητα των επιχειρήσεών τους. Αυτό είναι προβληματικό. Σε αυτή τη φάση δεν μπορούν άλλοι να είναι στην πρώτη γραμμή και να παίζουν με τις ψυχοσωματικές τους αντοχές και να υπάρχει, ας πούμε, κατάρρευση της δυνατότητάς τους να αντιμετωπίσουν αξιοπρεπώς τις ανάγκες των ανθρώπων, να υπάρχει αυτό το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, των burnout, των υγειονομικών και οι υπόλοιπες δυνάμεις του συστήματος υγείας να ασχολούνται με δευτερεύουσες λειτουργίες. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Είναι ιδεολειπτική η αιμονή της κυβέρνησης να προστατεύσει τον ιδιωτικό τομέα, τον μεγάλο επιχειρηματικό ιδιωτικό τομέα της χώρας. Να σας ρωτήσω όμως, τώρα έβαλε καινούριο, όπως την προχώρησε κιόλας, τα self-test.
τα οποία έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων από τους φαρμακοποιούς και τους γιατρούς. Τι ακριβώς, για ποιο λόγο έχουν τέτοιες αντιδράσεις πάνω σε, σε αυτή την πρόταση του Πρωθυπουργού? Ναι. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή είναι πρόταση του Πρωθυπουργού. Ναι, δεν την είπε καν ο Υπουργός Υγείας. Λοιπόν, την παρουσίασε ο κύριος Κέρτσος, δεν την παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας, δεν υπήρξε καμία επιστημονική εισήγηση είτε της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, είτε του ΕΟΔΗ, είτε οποιοδήποτε άλλο επιστημονικού οργάνου που ασχολείται με τη δημόσια υγεία και με την εργαστηριακή της διερεύνηση. Δεν υπάρχει καμία τέτοια οδηγία ούτε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εδώ εμφανίζεται ως η λύση σε αυτή τη φάση. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια λάθος επιλογή αυτή. Τα έχει πει και το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων, ότι τα self-test και ο αυτοέλεγχος, η αυτοεξέταση με αυτή την εύκολη, ας πούμε, και προσιτή στον κάθε πολίτη λύση μπορεί να έχει μόνο συμπληρωματικό και επικουρικό ρόλο μέσα σε μια επιδημιολογική στρατηγική που περιλαμβάνει εκτεταμένους μοριακούς ελέγχους και rapid test στις εστίες υπερμετάδοσης και στον γενικό πληθυσμό. Ποιες είναι οι εστίες υπερμετάδοσης αυτή την περίοδο? Είναι οι κλειστοί χώροι εργασίας, είναι τα μεγάλα εργοστάσια, τα πολυκαταστήματα, οι χώροι που καθημερινά συγχρονίζονται. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι κλειστές δομές, τα στρατόπεδα, οι φυλακές, τα προσφυγικά κάμψη, οι καταβλισμοί των Ρωμά. Υπάρχουν γνωστές εστίες, τεκμηριωμένες βιβλιογραφικά ότι πραγματικά είναι πεδία, σημεία υπερμετάδοσης και εκεί χρειάζονται αποτρεπτικές παρεμβάσεις με στοχευμένο διαγνωστικό έλεγχο και όχι να επαφίονται οι ανάγκες αυτής της φάσης αυξημένου διαγνωστικού ελέγχου στην ατομική ευθύνη των πολιτών, στην δυνατότητά τους δηλαδή να είναι ενημερωμένοι, να είναι ευαισθητοποιημένοι, να πάνε να πάρουν από το φαρμακείο το τεστ, να το κάνουν σωστά και στη συνέχεια να αναφέρουν στον ΕΟΔΗ να αναφέρουν στον ΕΟΔΗ την περίπτωση που είναι θετικό το τεστ με όλες τις αυτό λέει συνέπειες. Ο Σύλλογος Φαρμακοποιών της Αττικής λέει ότι υπάρχουν δύο τρομακτικά προβλήματα. Ναι. Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για βάση δεδομένων, έστω και έτσι, και το δεύτερο που λέει είναι αυτά τα τεστ άμα τα πετάνε στα σκουπίδια θα γίνουν πηγή μόλυνσης. Καλά, αυτό είναι μια παράπλευρη. Ούτε αυτό λέει προβλέπεται. Πού δεν τα ρίχνουν αυτά? Ακούστε, είναι μια, είναι μια φούσκα. Επικοινωνιακή φούσκα είναι. Η κυβέρνηση σε μια φάση μεγάλης δυσκολίας και δυσφορίας της κοινωνίας για τη διαχείριση και για τα αποτελέσματά της προσπαθεί έμεσα να γνωρίζει ότι ήταν έλλειμμα το ότι δεν υπήρχε ένα ευρύτατο σύστημα εργαστηριακών ελέγχων την προηγούμενη φάση. Ότι ήταν μια μαύρη τρύπα δηλαδή στη διαχείριση. Αλλά το κάνει με λάθος τρόπο. Δηλαδή, αντί να είναι σχέδιο και μια στρατηγική επιδημιολογική αναβαθμισμένης επιτήρησης από τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της χώρας, το μεταθέτει στην ατομική ευθύνη των πολιτών και μάλιστα με μια μεθοδολογία που υπάρχει σοβαρός σκεπτικισμός για το βαθμό ευαισθησίας της και αξιοπιστίας της. Τα rapid test έχουν 70% ευαισθησία. Τα συγκεκριμένα για τα οποία συζητάμε, τα self-test, δεν έχουμε εικόνα ποιος είναι ακριβώς ο βαθμός αξιοπιστίας τους και η ευαισθησία τους. Άρα η πιθανότητα ενός ψευδός αρνητικού αποτελέσματος και άρα ενός εφησυχασμού και μιας χαλάρωσης συμπεριφοράς από πολίτες είναι πολύ αυξημένος. Υπάρχει λοιπόν σοβαρός κίνδυνος να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα πάνε να λύσουν. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι καλή επιδημιολογική επιτήρηση στην κοινότητα μέσα από ένα ευρύτατο δίκτυο εργαστηριακών ελέγχων μέσα από τα οποία τα τεστ αυτά θα συνταγογραφούνται και θα αποζημιώνται από τον ΕΟΠΗ χωρίς δηλαδή οικονομική επιβάρηση του πολίτη αλλά και με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας, καταγραφής και στη συνέχεια παρεμβάσεων περιορισμού της διασποράς. Άρα για να κλείσουμε, ποια είναι κατά τη γνώμη σας η στρατηγική και η τακτική πρέπει να ακολουθεί έστω και αυτή την ίστατη στιγμή για να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα της πανδημίας? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουν αποτύχει όλα και το lockdown βασικά έχει αποτύχει. Ναι. Τελείως. Κύριε Καλοδούγα, οι πανδημίες ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι κρίνονται στο επίπεδο της κοινότητας, στη διαχείριση που γίνεται στο επίπεδο της κοινότητας, στο επίπεδο του γενικού πληθυσμού. Όσο δεν ελέγχεται η έξαρση αυτής της περίοδου, όσο δεν ελέγχονται τα κρούσματα,
τα οποία απομονώνται καθημερινά στους χώρους εργασίας, μεταδίδονται στο οικογενειακό περιβάλλον και έχουμε αυτή τη συνεχή ανατροφοδότηση κρουσμάτων, όσο αυτό δεν περιορίζεται δραστικά, τόσο το σύστημα υγείας είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την αυξημένη πίεση. Άρα η πρώτη στην προτεραιότητα είναι ο έλεγχος της πανδημίας. Το δεύτερο είναι η ενδυνάμωση του ΕΣΥ αυτή την περίοδο στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Υπάρχουν προτάσεις, για παράδειγμα, από τα συνδικαλιστικά όργανα των νοσοκομειακών γιατρών να υπάρξει μια δυνατότητα να προσληφθούν γρήγορα επιλαχόντες που συμμετείχαν σε μόνιμες προκηρύξεις θέσεων και μάλιστα στις κρίσιμες ειδικότητες, δηλαδή που στελεχώνουν τα τμήματα πρώτης γραμμής, όπως είναι τα τμήματα επιγόντων περιστατικών, οι πνευμονολογικές, οι παθολογικές, κλινικές, COVID και η ΜΕΘ, και τα εργαστήρια που είναι και αυτά σημαντικά αυτή την περίοδο γιατί υπάρχει αυξημένη ανάγκη. Ενδυνάμωση του ΕΣΥ, μεταφορά ενός μέρους από το βάρος των περιστατικών και της πανδημίας εκτός δημόσιων νοσοκομείων στον ιδιωτικό τομέα και στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Έτσι νομίζω ότι μπορεί να επέλθει μια σχετική ισορροπία και να αντιμετωπίσουμε την αιχμή που φοβούμε ότι δεν έχει έρθει ακόμα, το πικ δηλαδή του αυτό τρίτου περίοδου. Αυτό φοβούνται και όλοι ότι το μπροστά μας είναι. Να το αντιμετωπίσουμε πραγματικά χωρίς να βιώσει η χώρα μας, η κοινωνία, δράματα μεγάλα όπως βίωσαν στην αρχική φάση άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και βεβαίως το κρίσιμο θέμα είναι η επιτάχυνση των εμβολιασμών. Η επιτάχυνση των εμβολιασμών όμως. Και εδώ η κυβέρνηση λέει ότι το κάνουμε, θα πάμε θαυμάσια και εδώ. Ακούστε, μόνο το 5% του ελληνικού πληθυσμού έχει εμβολιαστεί επαρκώς. Δηλαδή έχει κάνει και τις δύο δόσεις. Έχει, ας πούμε, αυτό που λέμε πλήρη ανοσοποίηση. Έχουν γίνει πάνω από 1 εκατομμύριο εμβόλια, αλλά πάλι το ποσοστό αυτό είναι πολύ περιορισμένο για μια χώρα η οποία έχει πληγεί με τέτοια σφοδρότητα από την πανδημία. Από τα δύο τουλάχιστον. Λέει η κυβέρνηση δεν έχουμε εμβόλια, δεν δίνουνε. Ωραία. Εκεί λοιπόν ακριβώς η απάντηση είναι ότι έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση μαζί με άλλες κυβερνήσεις, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Νότου, να πάρει πρωτοβουλίες, να πιέσει τα όργανα της Ευρώπης να κινηθούν στη γραμμή της απελευθέρωσης των πατεντών, που είναι το κομβικό ζήτημα. Γιατί δεν έχουμε εμβόλια? Διότι οι κατασκευάστρες εταιρείες αδυνατούν να ανταποκριθούν στην παγκόσμια ζήτηση. Γιατί αδυνατούν? Διότι το προνομιακό καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τους δίνει το δικαίωμα να μην εκχωρούν την πατέντα σε άλλες κατασκευάστρες βιομηχανίες που έχουν εμπειρία και τεχνογνωσία για την παραγωγή εμβολίων, για να έχουν αυτοί τη δυνατότητα υπερκέρδους από αυτή την ανακάλυψη. Η ανακάλυψη αυτή πρέπει να ξέρετε ότι έχει χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό με δημόσιους πόρους. Νομίζω το παράδειγμα της AstraZeneca, Παύλα, Οξφόρδη, αποδεικνύει ότι υπήρξε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο συνέβαλε με δημόσιο χρήμα στην έρευνα αυτή, αλλά το παραγόμενο προϊόν, που είναι ένα κοινωνικό αγαθό, δεν είναι προϊόν, έχει ας πούμε ιδιωτική εκμετάλλευση, είναι προϊόν ιδιωτικής εκμετάλλευσης. Αυτό είναι απαράδεκτο σε συνθήκες πανδημίας, σε συνθήκες μιας παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Πρέπει να δεσμευτούν οι πατέντες και για τα εμβόλια και για τα φάρμακα και για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, έτσι ώστε να είναι γρήγορα προσβάσιμα και στον ευρωπαϊκό πληθυσμό αλλά και στον παγκόσμιο πληθυσμό. Μόνο έτσι, χτίζοντας δηλαδή συλλογική προστασία και συλλογική ανοσία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, μπορούμε να προσδοκούμε κάποια στιγμή μια βιώσιμη έξοδο από αυτή την παρατεταμένη την κρίση και το φαύλο κύκλο των περιοριστικών μέτρων, της καραντίνας, με τις συνεπαγόμενες επιπτώσεις και στην οικονομία και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Κύριε Αντρέα Ξανθή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παρουσίασατε. Να είστε καλά.